Ε, όσον αφορά την πρόταση της, Πανελίας, της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών ε, Ακινήτων και της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ιρακλείου σχετικά με τη θέσπιση της βεβαίωσης περί μη οφειλής κοινοχρήστων στις μεταβιβάσεις ε, ακινήτων και κυρίως στις μεταβιβάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών διαμερισμάτων, όπου παρατηρείται το φαινόμενο οι ιδιοκτήτες Παύλα, πολιτέ οι οποίοι θέλουν να απολύσουν τα ακίνητά του και έχουν οφειλέ κοινοχρήστων, μεταβιβάζουν τα ακίνητά του χωρί όμω να έχουν αποπληρώσει τι οφειλέ κοινοχρήστων. Με αποτέλεσμα ο νέο αγοραστή να αγοράζει τη συγκεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, το συγκεκριμένο διαμέρισμα, με τι προηγούμενε οφειλέ. ...του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Ο νόμος ορίζει ότι για το διάστημα το οποίο ο πολιτής ήταν ιδιοκτήτης... ...ευθύνεται αυτός για το φιλόμενο ποσό και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατέρωθεν αδιαφορία τόσο από τον, υποψη, από τον πολιτή να μην θέλει ο ίδιος να πληρώσει τις οφειλές του αφού πλέον έχει μεταβιβάσει το ακίνητό του, όπως επίσης και ο ίδιος ο αγοραστής δεν ευθύνεται για την αποπληρωμή αυτού του ποσού και αυτό που παρατηρείται στις πολυκατοικίε, κυρίω στις, μεγάλης, στις μεγάλες πόλεις, είναι ότι οι διαχειριστές των πολυκατοικιών καλούνται είτε να καλύψουν το ποσό των οφειλών μέσω του αποθεματικού της πολυκατοικία μέχρι ότου να εξαντληθεί αυτό το ποσό του αποθεματικού, είτε καλούνται οι υπόλοιποι ιδιοκτήτε να πληρώσουν τα σπασμένα, στο πούμε απλά, των οφειλών του ιδιοκτήτη που πώλησε ...την οριζόντια ιδιοκτησία. Αυτό λοιπόν έχει σαν αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα κοινωνικό πρόβλημα... ...το οποίο κατά την γνώμη μας το προσεχές διάστημα... ...θα γίνει ακόμα πιο έντονο, καθώς ήδη και στις μεγάλες πόλεις στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται το φαινόμενο μέσω της αγοράς διαμερισμάτων με Golden Visa να είναι ιδιοκτήτες πλέον αλοδαπές εταιρείες ή τα αλοδαπή ε, φυσικά πρόσωπα και δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο ο διαχειριστής να βρει τους ίδιους ιδιοκτήτες, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και να μην μπορούν να εισπράξουν οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών τα κοινόχρηστα από αυτούς. Συνεπώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση να δώσει η κυβέρνηση λύση σε αυτό το πρόβλημα και να υιοθετήσει την πρότασή μα προκειμένου να θεσπιστεί στη βάση ακινήτων διαμερισμάτων να θεσπιστεί το, η βεβαίωση περί μη οφειλή σε